μεγάλος αριθμός αγνοωμένων, δεν έχουν καταμετρηθεί. Σύμφωνα με το Sky News έχουν μεταφερθεί 30 άτομα σε νοσοκομεία του Λονδίνου. Σύμφωνα με τις νεότερα στοιχεία, η φωτιά εκδηλώθηκε, η πυροσβεστική έλαβε κλίστη τοπική ώρα 1:29 τη νύχτα. Ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον τέταρτο όροφο, μάλλον από ελαττωματικό ψυγείο, μάλλον από βραχυκύκλωμα, και το κτίριο πλήχθηκε στις φλόγες μέσα σε δευτερόλεπτα. Έχουμε μαρτυρία από τον πρώτο πυροσβέστη που έφτασε στην περιοχή, στο κτίριο, ότι αναγκάστηκε να πάρει ένα σφυρί και να σπάσει πόρτες. Κατάφερε να φτάσει στον τέταρτο όροφο, είδε κόσμο να πέφτει από το παράθυρο, είδε μια μητέρα να στέκεται στο παράθυρο και να φωνάζει μαζί με το παιδί της στην αγκαλιά, και φώναζε σε ανθρώπους να φύγουν και λέγανε ότι δεν μπορούμε να βγούμε στο διάδρομο γιατί έχει πάρα πολύ καπνό και πνιγόμαστε. Από ό,τι κατάλαβε δεν υπήρχε ορατή έξοδος κινδύνου στο κτίριο και δυσκολευόταν πάρα πολύ ο κόσμος. Είχαμε εικόνες από κόσμο να έχει χρησιμοποιήσει τις κουβέρτες και να τις έχει κάνει σκηνή για να μπορέσουν να φύγουν από το κτίριο, από τα παράθυρα. Κόσμος από τα παραπάνω ορόφου σούριαζε, κόσμος είχε μαζευτεί κάτω και φώναζε. Αυτές είναι οι σκηνές που έχουμε από τις μαρτυρίες. Και τώρα επίσης έχουμε δήλωση του αρχηγού του Δημοτικού Συμβουλίου Κένσινγκτον και Τσέλσι της περιοχής, που λέει ότι σύμφωνα με τις γνώσεις του υπήρχαν εκατοντάδες κόσμου μέσα στο κτίριο, αλλά δεν ξέρει ακριβώς πόσοι. Εδώ βλέπουμε ένα μάρτυρα που λέει ότι είδε 3 με 4 άτομα να είναι εγκλωβισμένα μέσα στο κτίριο. Μάλιστα. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε. Λοιπόν, παρακολουθούμε οτιδήποτε και καινούριο έχεις. Βεβαίως διακόπτουμε για να μας ενημερώσεις. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να δούμε, διότι όλο αυτό